βλέπετε ότι το έργο του Βιοπά και της ΒΙΠΕ ολοκληρώνεται. Η ολοκλήρωση ενός έργου έχει θεσμικό χαρακτήρα για να μπορέσουν μετά να ακολουθήσουν τα έργα. Δυστυχώς η διοίκηση της οποίας είμαστε καθολικοί διάδοχοι, αυτό το περιβόητο δίδυμο δεν είχε ούτε τη θεσμική ολοκλήρωση του βασικού εργαλείου ανάπτυξης περιοχής, του ΒΙΟΠΑ δηλαδή. Το ΒΙΟΠΑ πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι υπόσχεση, δεν είναι μακέτα. Είναι ένα έργο που τελειώνει, ένα έργο που θα έχει ονομαστικοποιημένες χρήσεις, γιατί εμείς θεωρούμε ότι η ανάπτυξή μας είναι το περιβάλλον, είναι ο πολιτισμός μας. Άρα θα ξέρουμε οι πάντες τι χωράει εδώ στην περιοχή. Για την θέρουσα ικανότητα όσον αφορά το περιβάλλον της περιοχής είναι τέτοια που μόνο επενδύσεις που προστατεύουν το περιβάλλον είναι αποδεκτές. Θα αναφερθώ σε κάτι, γιατί όταν έχεις κοντή μνήμη δεν έχεις αυτοπεποίθηση. Και όταν ένας δήμος, ένα κράτος, μια χώρα, ένας τόπος έχει κοντή μνήμη, δεν έχει αυτοπεποίθηση και έτσι αρχίζει να βολεύεται. Έχω πει σε όλη την περίοδο, όχι μόνο του προεκλογικού αγώνα και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, ότι η πολιτική μας θα γίνεται με αλήθειες. Θα γίνεται με βάση την αλήθεια για να μην υπάρχει σκιά μεταξύ μας, και γι' αυτό έχουμε δώσει τη δυνατότητα να μας ελέγχετε για να χτίσουμε εμπιστοσύνη, για να δημιουργούμε εμπιστοσύνη. Η διοίκηση Παππού Καμπόλη της περασμένης τετραετίας έδιωξε τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έφερε ποτέ στην περιοχή η διοίκηση του Νίκου Παπαδήμα. Το γήπεδο της ΑΕΚ. Αυτό σας το λέω γιατί υπάρχει μια συνήθεια να ξεχνάμε. Μια ιδιωτική επένδυση που θα δημιουργούσε έναν ολόκληρο οικονομικό κύκλο στην περιοχή και πολλαπλές θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία, αλλά και θα άλλαζε μια για πάντα το τοπόσημο της πόλης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση μια πόλη να έχει τοπόσημο. Εμείς ξέρετε ότι έχουμε ένα τοπόσημο το οποίο θέλουμε να το αλλάξουμε και πιστεύουμε ότι θα το αλλάξουμε. Ήδη έχουμε κάνει μεγάλα βήματα που σας δίνει τα τέτοια. Αυτό που φτιάχνει ο Μελισσανίδης στη Φιλαδέλφια θα γινόταν στα Άνω Λιώσια και το έδιωξε η διοίκηση Παππού Καμπόλη. Εμείς δεν είμαστε τυχαία απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τυχαίο ότι αναφερόμαστε σε τρόικες. Εμείς είμαστε απέναντι γιατί είναι απέναντι στην ανάπτυξη του τόπου. Θα σας πω μια άλλη αλήθεια, επειδή είμαι μεταξύ συμπατριωτών και επειδή όλοι γνωριζόμαστε, αλλά και επειδή είμαστε αρβανίτη της καταγωγής, έχουμε μεν πέσα, αλλά και υποψιαζόμαστε. Και έτσι δεν πρέπει να αφήνονται οι σχέσεις ανάμεσά μας. Διέδεαν δεξιά και αριστερά τα παπαγαλάκια του διδήμου αυτού, τα παπαγαλάκια δηλαδή της διαπλοκής, και βέβαια συνεχίζουν
Είναι κάτι τραγικοί τύποι, κάτι αξιολύπητες προσωπικότητες, οι οποίες συνεχίζουν. Διέδιδαν ότι το όνομά μου περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε λίστα υπήρχε. Στη λίστα Νικολούδη, στη λίστα Λαγκάρ, σε οτιδήποτε λίστα μπορείτε να φανταστείτε. Και αυτό θα σας πω γιατί το λέω. Και γνωρίζοντας τις ομές παρεμβάσεις που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, πολλές φορές επέλεξα να μην εμφανίζομαι στο Δημαρχείο Ανελουσίων. Γιατί δεν ήθελα να δώσω λαβή σε αυτούς τους ανθρώπους, που απαξιώνουν τον τόπο. Γιατί αν ένας δήμαρχος, συλλαμβάνεται, οποιοδήποτε να είναι αυτός, αυτός που θα έκανε είναι ο τόπος. Δεν κάνει ποτέ, δεν κερδίζει ποτέ ένας τόπος όταν θεσμικά δεν εκπροσωπεί 100% την νομιμότητα. Γι' αυτό εμείς είμαστε 100% με την νομιμότητα.